Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία υπέροχη στριφτή κασερόπιτα. Πολύ απλά, με 3-4 υλικά, θα βάλουμε μία κασερόπιτα μέσα στο φούρνο και όταν βγει το φούρνο θα λιώνει το κασέρι και θα είναι τόσο αρωματική, τόσο βουτυράτη και τόσο τραγανή που πραγματικά θα θέλετε να μπείτε μέσα στην οθόνη και να δοκιμάσετε. Για τη στριφτή κασερόπιτα θα χρειαστούμε: για τη γέμιση, 600 γραμμάρια κασέρι τριμμένο, 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, μία πρέζα μοσχοκάριδο, 200 γραμμάρια γάλα, ένα αυγό μεσαίο, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι και 50 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 8 με 9 φύλλα χωριάτικα, 200 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 50 γραμμάρια σουσάμι και μία κουταλιά της σούπας νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κασερόπιτά μας. Ας ετοιμάσουμε πρώτα τη γέμιση. Για τη γέμιση προσθέτω το κεφαλοτήρι μέσα στο κασέρι. Εδώ είναι και τα δύο τριμμένα. Και μέσα στο γαλατάκι μας θα σπάσουμε ένα αυγό. Εδώ. Θα ρίξουμε πιπεράκι. Μην το λυπηθείτε, βάλτε μπόλικο. Και λίγο αλατάκι. Γιατί το κασέρι γενικά είναι ένα γλυκό τυρί. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θέλουμε να έχει πιο αλμυρό στοιχείο η πίτα μας. Οπότε με το που ρίξουμε αλάτι πιπέρι, ανακατεύουμε να σπάσει τα αυγουλάκι μας. Και σε αυτό το σημείο ανακατεύουμε τα τυριά μας, το κεφαλοτήρι μαζί με το κασέρι. Και θα τρίψουμε λίγο μοσχοκάριδο μέσα. Μας αρέσει το μοσχοκάριδο, προσθέτουμε όλο το μείγμα με το αυγό και το γαλατάκι μας μέσα. Εδώ. Και τι μας αρέσει πάρα πολύ να βάζουμε σε αυτή τη συνταγή, Διονύση? Δεν ξέρει τι να απαντήσει. Θα μιλήσω εγώ, θα βάλουμε λίγο θυμαράκι. Λοιπόν, κόβουμε το θυμαράκι μας και δεν το λυπόμαστε. Βάζουμε μέσα στη γέμιση, εδώ. Τώρα, ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης μαζί. Και μόλις ανακατευθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους, θα προσθέσουμε μέσα και το βουτυράκι. Το βούτυρο αυτό είναι σε θερμοκρασία δωματίου και είναι απαραίτητο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα είναι σε κομμάτια, καταλαβαίνετε πως δεν μπορούμε να το κάνουμε μέρος της γέμισης. Γι' αυτό το λόγο, καθώς είναι μαλακό και σε θερμοκρασία δωματίου, με το που ανακατέψουμε τα υλικά, θα πάει και το βουτυράκι παντού και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε στο βούτυρο, αυτή τη λίγη ποσότητα που βάλαμε μέσα, είναι καθώς ψήνεται η γέμισή μας, να καεί το βούτυρο, να γίνει μπέρνου αζέτ, να πάρει αυτό το υπέροχο άρωμα και στη συνέχεια αυτό το άρωμα να το δώσει μέσα στην πίτα μας. Η γέμιση πάει εδώ και ήρθε η ώρα να πάρουμε το φύλλο μας μέσα από το ψυγείο. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία. Εδώ. Θέλουμε χωριάτικο φύλλο για αυτή τη συνταγή. Και αυτό που θα κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνουμε το φυλλαράκι μας εδώ. Έχω βούτυρο λιωμένο. Θα πασπαλίσω με λίγο βούτυρο λιωμένο. Εδώ. Και θα πάρω λίγο από τη γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Δεν το παρακάνουμε. Τόσο γέμιση είναι αρκετή, γιατί έχουμε κάνει μία έντονη γέμιση. Είναι πάρα πολύ δυνατή σε γεύση. Θέλουμε να βάλουμε τόσο όσο ουσιαστικά να ψηθεί μέσα στο φούρνο και να δώσει αυτό το υπέροχο άρωμα που μας δίνει. Τώρα, τυλίγουμε. Εδώ. Και καθώς τυλίγουμε, έχουμε ένα ταψάκι 34 εκατοστά και θα λείψουμε πολύ καλά με βούτυρο. Και πάντα μα πάντα σε αυτές τις συνταγές ξεκινάμε από έξω προς τα μέσα. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να καλύψουμε όλη μας την πίτα. Να σας πω ότι οποιοδήποτε σκεύος χρειάζεται για την κουζίνα σας, ακόμα για τα ψάκια μπορείτε να τα βρείτε στο e-shop μας, axishop.com, να παραγγέλνετε και σε 2 μέρες το πολύ είναι στο σπίτι σας. Λοιπόν, και εδώ, στην ένωση, ουσιαστικά ξεκινάμε από εδώ, γυρνάμε. Καθώς γυρνάμε, πηγαίνουμε προς τα μέσα. Τώρα, καθώς το ένα φύλλο κολλάει με το άλλο, καλό θα ήταν να τα χωρίσουμε με λίγο βουτυράκι λιωμένο. Εδώ. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, μέχρι που να καλυφθεί τελείως το ταψάκι μας.
Εδώ και ρίχνουμε όλο το υπόλοιπο βουτυράκι από πάνω. Αναγία μου. Τώρα, στο σαμάκι από πάνω. Εδώ. Σαμάκι εδώ και θέλουμε λίγο νεράκι, ελάχιστο. Ίσα-ίσα να ραντίσουμε για να μπορέσει το φύλλο μας να γίνει πιο τραγανό. Εδώ. Λίγο νεράκι, δεν βάζουμε πολύ. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου 40 λεπτάκια μέχρι που να χρυσαφίσει. Ανοίγουμε το φούρνο, βάζουμε μέσα πολύ ψηλά η σχάρα να περνάει ο αέρας από κάτω και να κάνει τραγανή την πίτα μας. Σε περίπτωση που την βάλουμε χαμηλά, δεν θα γίνει τραγανή από κάτω, οπότε όσο πιο ψηλά γίνεται. Περνάει ο αέρας και τραγανίζει η πίτα μας. Μόλις γίνει χρυσαφένια και νόστιμη, θα τη βγάλουμε και θα σερβίρουμε. Θέλει περίπου 40 λεπτάκια. Υπομονή και σε 40 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Το κασέρι είναι ημίσκληρο τυρί μακράς ορίμανσης με ανοιχτό κίτρινο χρώμα και αλμυρί βουτυρά τη γεύση. Παρασκευάζεται μόνο στην Ελλάδα από πρόβιο ή εγωπρόβιο γάλα και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Η ονομασία κασέρι έχει αναγνωριστεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και η κασερόπιτά μας είναι έτοιμη, πραγματικά μυρίζει υπέροχα. Και κοιτάξτε πόσο μοναδική έχει βγει. Νομίζω ότι θα μπορέσω να τη βγάλω. Αυτοί είμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι υπέροχη, είναι τόσο τραγανή και τόσο γευστική. Θα κόψει ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα βέβαια είναι ακόμα πολύ ζεστή, δεν θα έπρεπε να κόψω κομμάτι τώρα. Θα έπρεπε να την αφήσω λίγο να ξεκουραστεί, λίγο να κρυώσει, να δέσουν τα υλικά μεταξύ τους. Και θέλω ένα ωραίο φετάκι, αυτό. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Για τη στριφτή κασερόπιτα. Φτιάχνουμε πρώτα τη γέμιση, βάζοντας τον μπολ με το τριμμένο κασέρι, το τριμμένο κεφαλοτήρι, το τριμμένο μασχοκάριδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε στο γάλα το αυγό, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί το αυγό. Ρίχνουμε το μείγμα του γάλακτος στα τριμμένα τυριά, προσθέτουμε το θυμάρι και ανακατεύουμε. Έπειτα, βάζουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για τη σύνθεση, απλώνουμε ένα χωριάτικο φύλλο στον πάγκο εργασίας. Πασπαλίζουμε με λιωμένο βούτυρο και βάζουμε 2-3 κουταλιές από τη γέμιση κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του φύλλου. Τυλίγουμε σε ρολό και το μεταφέρουμε σε ένα βουτυρωμένο στρογγυλό ταψί. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα φύλλα, μέχρι να καλυφθεί όλο το ταψί και τα αλείφουμε ενδιάμεσα με λιωμένο βούτυρο. Απλώνουμε από πάνω το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο, πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ραντίζουμε με το νερό. Ψήνουμε την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αφού ψηθεί, την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Και η φάση είναι ότι αυτή την πίτα μπορεί να την τρως κατευθείαν. Έτσι όπως είναι. Είναι τόσο τραγανή, τόσο γευστική, τόσο ιδιαίτερη, τόσο βουτυρένια, όσο χρειάζεται. Και από γεύση, νομίζω ότι μπορείτε να ακούσετε. Τελεία.